Φίλε και φίλοι αυτού του καναλιού, είμαι εδώ για να σου δείξω πώς έκανα αυτό το μακιγιάζ, το οποίο είναι ανοιξιάτικο, εύκολο, κολληγευτικό. Εάν θες λοιπόν, αν θες φυσικά, μπορείς να μείνεις να παρακολουθήσεις πώς το έκανα. Αλλά να θες, γιατί αν δεν θες, να ξέρεις ότι σε παρακολουθώ εγώ, έτσι. Αγκυπούσε, άμα είναι να το δεις που θα το δεις, κάνε και μια εγγραφούλα, κάνε και ένα like. Πάτα και ένα καμπανάκι να σου έρχονται ενημερώσεις και ειδοποιήσεις. Μην τα ξεχνάς αυτά. Τα ξαναπιώ νερό. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιο είναι το μακιγιάζ που κάνω συνήθως στην καθημερινότητά μου και ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες. Και ποια προϊόντα χρησιμοποιώ που έχουν γίνει πολύ πολύ αγαπημένα μου. Πάρα πολύ αγαπημένα μου. Κάποια από αυτά δηλαδή τα έχω εντάξει πολύ βαρβάτα στην καθημερινή μου ρουτίνα ομορφιάς. Θα βάλω αυτό εδώ το primer, το οποίο είναι από Smashbox και είναι το Photo Finish, το Protect με SPF 20. Ήδη έχω ενυδατώσει καλά, δεν έχω βάλει αντιλιακή. Είναι κλασικά σιλικονούχο σύσταση, το οποίο εκτός από το SPF που προσφέρει, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για αυτούς που ξεχνάν να βάζουν αντιλιακό στο πρόσωπό τους, κάνει και μία ομοιομορφία στο πρόσωπο. Δηλαδή λιγάκι έτσι ομογενοποιεί το δέρμα, το κάνει να φαίνεται πιο λίο, γεμίζει ποράκια, λίγο λεπτές γραμμούλες. Και παρόλο που εγώ δεν είμαι φαν των σιλικονούχων primer, σας το έχω ξαναπεί, προτιμώ αυτά που είναι τύπου κρέμες, ενυδατικά, τύπου serum. Παρόλα αυτά, αυτό μου έχει κάτσει καλά και το φοράω πάρα πολύ. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στο foundation, θα είμαι πολύ σύντομη, συνοπτική, διότι τα έχουμε ξαναπεί. Θα χρησιμοποιήσω αυτό που χρησιμοποιώ πολύ συχνά τελευταία, το οποίο το δοκίμασα πρώτη φορά σε βίντεο πρώτων εντυπώσεων και ενθουσιάστηκα. Και κάθε φορά που το φοράω, με ενθουσιάζει το ίδιο. Μιλάμε για το Maybelline Superstay, το Active Wear, το καινούριο, που ισχυρίζεται 30 ώρες ότι κρατάει στο δέρμα. Δεν ξέρω αν κρατάει 30, γιατί δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά ξέρω σίγουρα ότι είναι πάρα πάρα πολύ σταθερό, καλυπτικό, χωρίς να δείχνει άσχημο, χωρίς να μπαίνει σε λεπτές γραμμές. Πάρα πολύ μου αρέσει, μου κρατάει όλη μέρα, δηλαδή το βάζω και ξενιάζω. Επειδή όμως έχει ένα default, είναι πάρα πολύ άσπρο για μένα και τα πολύ άσπρα δεν τα θέλω καθόλου. Θα αναμίξω λοιπόν με ένα πιο σκούρο foundation που έχω πάντα για αυτές τις περιπτώσεις, που είναι συχνές αυτές τις περιπτώσεις σε μένα, και αφού ανακατεύω που ανακατεύω και κάνω αλχημίες, λέω δεν βάζω και λίγο liquid highlighter και με ένα πινελάκι το κάνω, το ομογενοποιώ εννοείται, και με ένα πινελάκι σε αυτή τη μορφή, duo fiber, διπλών ινών, θα πάρω λίγο σε αυτό το πινέλο, παίρνεις τις άκρες, το τοποθετείς στο πρόσωπό σου, τα μποναριστά, κυκλικά, προς τα πάνω, προς τα κάτω. Είναι ένα πινέλο το οποίο θεωρείται ιδανικό για να σου δώσει ένα αποτέλεσμα αερογράφου, airbrushed, δηλαδή επειδή είναι τέτοιο το φιασίδι του, μπαίνει μέσα σε πόρους, σε λεπτές γραμμές, σου κάνει το δέρμα να δείχνει λίο. Και με αυτό το πινέλο έχω βρει τη γιατριά μου, διότι κάνω κάτι πανεύκολο, απλώνω αυτό το υπέροχο μείγμα σε όλο μου το πρόσωπο και για να είμαι ειλικρινής, σχεδόν πάντα το περνάω ελαφριά και κάτω από τα μάτια μου σαν κονσίλερ. Και σας πληροφορώ ότι είναι πάρα πάρα πολύ σταθερό. Επειδή εγώ είμαι όμως large και σήμερα σας έχω και παρέα κοντά μου, θα βάλω λιγάκι και κονσιλεράκι, πολύ λίγο θα βάλω έτσι εδώ στο κέντρο, ένα λίγο πιο σκούρο, και εδώ στο που φωτίζω τελευταία, δίπλα στο μάτι, ξυστά,
θα βάλω αυτό έτσι μόνο για λίγη ανόρθωση. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Τώρα έχει ανοίξει ο καιρός λιγάκι. Έχει μπει άνοιξη για τα καλά. Και όταν έχει, που πάντα έχει καλές μέρες, βγαίνουμε κάθε μέρα, περπατάμε. Και νομίζω ότι κάνει καλό αυτό και σε μένα, αλλά και στα παιδιά. Πριν περάσω για να έτσι να κάνω bronze το πρόσωπό μου, θα βάλω ένα πολύ ωραίο και πολύ ελαφρύ highlighter υγρό εδώ στα γνωστά σημεία, έτσι λιγάκι να πάρω παραπάνω λίγο φόστο και λάμψη, που όμως παρόλα αυτά, επειδή έχει μέσα και το foundation, έχω κάνει ένα mix το liquid, είναι και από μόνο του, έχει πάρει μια έτσι δροσούλα. Και θα πάμε να το απλώσουμε. Τώρα τελευταία συνέχεια βλέπω, καλά ταξίδια βλέπω συνέχεια ούτως ή άλλως. Βλέπω φωτογραφίες από ταξίδια μας, το οποίο αυτό και μου αρέσει, αλλά συγχρόνως μου φέρνει και κατάθλιψη. Γιατί σκέφτομαι, πρώτον ήμουν 9 και γέρασα, δεύτερον πόσα χρόνια έχουμε να ταξιδέψουμε, και γενικώς ελευθερία, υπήρχε ελευθερία, δεν υπάρχει πια. Και δεν είναι μόνο COVID, είναι και τα παιδιά, είναι η οικογένεια, είναι αλλιώς η ζωή. Δεν βαριέσαι, ελπίζουμε στα καλύτερα. Θα έρθει η ώρα που θα πάρουμε τα παιδάκια μας και θα πάμε ένα ταξίδι, να δουν και αυτά τον κόσμο. Επίσης, τι άλλο κάνω. Έχω βρει ένα κανάλι όπου, τρελή γυναίκα, όπου παίρνουν οι Αμερικάνοι τα λεωφορεία, τα παλιά, τα σχολικά, τα κίτρινα, που στην Αμερική είχαν αυτά τα σχολικά που τα έχετε δει σίγουρα σε κάποιες ταινίες, τα μεγάλα, τα οποία τα παίρνουν Αμερικάνοι και τα μετατρέπουν σε RV, σε τροχοκινούμενα. Και τι, όχι απλά τα μετατρέπουν για να ταξιδεύουν, αλλά τα κάνουν και σπίτι τους, μένουν μέσα. Έχω τρελά θύματα, έτσι. Τα βλέπω και μου έχει γυρίσει το μάτι. Λέω στον άντρα μου, θέλω και εγώ να πάω στην Αμερική να πάρω ένα τέτοιο κίτρινο λεωφορείο σχολικό και να το κάνω σπίτι. Το τι ακούω δεν θες να ξέρεις. Δεν βαριέσαι, εγώ ό,τι έχω μέσα μου θα το πω. Θα χρησιμοποιήσω αυτή την πούδρα από 17, η οποία είναι, δεν είναι καινούριο προϊόν, αλλά είναι αγαπημένο το τελευταίο διάστημα, γιατί τι κάνω με αυτήν. Δεν βάζω ούτε ρούζ. Παίρνω αυτή η οποία έχει μια ωραία λάμψη μέσα της, πολύ φυσική όμως, όχι γκλίτερ και τέτοια, και παίρνω ένα ωραίο πινελάκι φλάφι, έτσι μεγαλούτσικο. Ταμπονάρω εδώ, παίρνω προϊόν. Όσο και να πάρεις με αυτό, δεν το φοβάσαι, γιατί δεν έχει, δεν είναι φοβιστική η απόδοσή του. Είναι καλή, αλλά όχι φοβιστικό, είναι και σωστό το χρώμα. Και θα πάω και θα τη βάλω απλά στα σημεία, πολύ ωραία και παλά, που ο ήλιος έρχεται και με χτυπάει, με φυλάει. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή όταν θα μαυρίσω, πού θα έρθει ο ήλιος να με χτυπήσει, πού θα έρθει ο ήλιος να με φιλήσει. Εδώ, στα ζυγωματικά μου. Παιδιά, έχει τόσο ωραίο χρώμα. Αυτή η πούδρα, ειδικά για τις επιδερμίδες που δεν είναι πολύ σκούρες, δεν είναι πολύ κόκκινο, αλλά ψιλοκοκκινίζει γιατί είναι bronzer. Αλλά δεν είναι αυτά τα κατακόκκινα που για τις ανοιχτές δείχνει, λες και έχεις πάρει ένα κεραμίδι και το έχεις περάσει από το ζυγωματικό σου. Όχι, είναι ωραίο. Κοίτα, ηλιοκαίγομαι εγώ αυτή τη στιγμή. Θα μας χτυπήσει και εννοείται στη μητούλα. Ναι. Νομίζω μας παραχτύψει. Ούτε ρούζ δεν βάζω εγώ σε αυτό. Τίποτα. Έτσι το αφήκω. Δεν είναι τέλειο. Αλλά επειδή εγώ το έχω τάμα, το έχω τάξει στη χούντα και δεν μπορώ, θα πάρω λίγο από την αγαπημένη μου πουδρίτσα και θα βάλω ελάχιστα, μα ελάχιστα, ελάχιστα, θα έρθω και θα ακουμπίτσω την περιοχή μου κάτω από τα μάτια μου, διότι πάντα σετάρω κάτω από τα μάτια. Δεν θέλω να χάσω τη λάμψη μου αλλού, ούτε στα ζυγωματικά μου, ούτε στο πρόσωπό μου. Ωραία. Και έρχεται αυτή η πούδρα, όχι μόνο σε σετάρι, αλλά σου δίνει και φως, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τα φρύδια. Έχω αυτό εδώ. Έχω νέα προϊόντα και για τα φρύδια, τελευταία νέα προϊόντα. Είναι αυτό το οποίο είναι από NYX, ένα brow setter, το οποίο εγώ το βάζω από την αρχή. Βλέπεις ότι το φρύδι μου είναι εντελώς άβγαλτο, έτσι. Το έχω αφήσει στο έλεος. Αλλά δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει.
και τα χτενίζω συνάμα προς τα πάνω. Ξέρετε που έχω την τάση εγώ τώρα τελευταία να τα χτενίζω έτσι προς τα πάνω, να είναι λίγο πιο φυσικά, πιο... γιατί αυτό δίνει και ανόρθωση στο βλέμμα, να ξέρεις, το προς τα πάνω. Τώρα τι θα πάρω? Θα πάρω αυτό εδώ το πράγμα, αυτό εδώ το πράγμα, το οποίο καταρχήν τα αγαπώ σου τίποτα, γιατί βρήκα ένα τέτοιο προϊόν τη στιγμή που η Urban Decay έφυγε από τη χώρα και έχει πάρει μαζί της και το αγαπημένο μου προϊόν για τα φρύδια, το οποίο ήταν το Brow Blade. Βγήκε λοιπόν αυτό, εμφανίστηκε αυτό από NYX, το οποίο βλέπεις τη μυτουλίτσα του. Τη βλέπεις πόσο γλυκιά μυτουλίτσα είναι. Μικρούλα. Και έχει πολλές ωραίες αποχρώσεις που κάνουν υπέροχες τριχές στο φρύδι μου. Ε, κοίτα να δεις τώρα. Παίρνω αυτό εδώ. Ούτε μολύβια να σχηματίσω, τίποτα. Άμα βαριέμαι, τίποτα. Παίρνω μόνο αυτό. Και έρχομαι. Και δημιουργώ τριχούλες. Πολύ ωραία και παντού. Λοιπόν, πάμε και στα μάτια. Κανονικά, υπό κανονικές συνθήκες, αυτό που κάνω είναι ή να βάλω μόνο μάσκαρα, ή να βάλω eyeliner, μαύρο, μπλε, κόκκινο, ένα eyeliner σε οποιοδήποτε χρώμα και μάσκαρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό τώρα. Τώρα τελευταία δεν βάζω πολύ λίγες σκιές. Άντε λίγο να δημιουργήσω μια κόγχη παραπάνω, τίποτα άλλο. Σήμερα όμως, επειδή θέλω να σας δείξω αυτή εδώ την παλέτα, την οποία έχω πάρα πολύ αγαπήσει και χρησιμοποιώ σχεδόν κάθε μέρα από την ώρα που τη χρησιμοποίησα για πρώτη φορά, είναι από NYX η παλέτα αυτή, η Ultimate, στην απόχρωση Utopia. Πάρω αυτή την απόχρωση, την κοκκαλή, να πάω λίγο κάτω το φρύδι έτσι να το ξανοίξω. Θα πάρω αυτό το μολύβι, το από NYX, το οποίο είναι epic, είναι καινούριο και αυτό, και τι, είναι καταπληκτικό γιατί είναι πολύ σταθερό, με πάρα πολύ έντονη χρωστική. Αν σας ενδιαφέρει δηλαδή να βρείτε ένα σταθερό μολύβι, είναι εξαιρετική επιλογή και έχει πάρα πολλά χρώματα, το έχει σε πάρα πολλές αποχρώσεις. Το μόνο που σου λέω να προσέξεις είναι ότι αν θες να το σβήσεις, αν θες δηλαδή να δουλέψεις και να κάνεις κάτι σβηστά με αυτό το πράγμα, θα πρέπει να το κάνεις γρήγορα, γιατί αυτό στεγνώνει γρήγορα πολύ και αν στεγνώσει, τέλος, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Και αφού έχω δημιουργήσει μία βάση με αυτό, θα πάρω το καφέ από την παλέτα μου, το καφέ το ψυχρό, και λιγάκι θα πάω να το τοποθετήσω επάνω από το σκούρο το καφέ, επάνω από το καφέ μολύβι που είναι σβηστό, και προς την εξωτερική γωνία, έτσι. Το θέλω προς τα έξω, έτσι να γίνει ένα ωραίο, μια ωραία γωνία. Επειδή έτσι του γούσταρε και δεν έγραφε η κάμερα. Ξύπνησε και λέει σήμερα θα τη δυσκολέψω αυτή να είναι. Τι έκανα? Έκανα αυτό το εκεί που έχετε φτάσει στο σημείο που έχω βάλει εγώ εξωτερικά την καφέ μου σκιά. Πήρα λοιπόν αυτό εδώ, το οποίο φαίνεται ένα μπρόνζ, αλλά όταν το βάλεις στο μάτι σου, κοίτα τι παθαίνει. Είναι duochrome και τι γίνεται, έχει αποκτά μια υπόσταση. Πετάει κάτι κόκκινα, πετάει κάτι τυρκουάζ από μέσα, πετάει κάτι πράσινα, τα βλέπεις πως... Το βλέπεις. Ή πρέπει να ξεστραβωθώ εντελώς για να το δεις. Θα πάρω και λίγο από αυτή εδώ την σωμόν, πορτοκάλο σωμόν, τι είναι αυτό, κάποιο σωμόν. Και θα πάω να το περάσω πάνω από όλα αυτά που έχω κάνει για να έρθουν να δέσουν ωραία μεταξύ τους, έτσι. Το καφέ, η σήμερη, έτσι, κάτι δίνει. Δεν φαίνεται κάτι σε σένα ιδιαίτερο ίσως, αλλά το αποτέλεσμα δείχνει καλύτερο. Εδώ να σβηστεί το καφέ που δεν είχε καλό σβήσιμο στο τέλος, που μου έκανε μπαλώματα χωρίς λόγο, γιατί πάντα το ένα μάτι κάνει μπαλώματα σε σχέση με το άλλο. Προτιμώ να βάλω το ανοιχτό μου το μολύβι, γιατί νομίζω ότι έτσι φαίνεται λίγο πιο ξεκούραστο. Λοιπόν, και από κάτω στα μάτια, το μόνο που θα κάνω είναι να πάρω πάλι αυτή εδώ την σωμόν, δεν ξέρω εγώ, αυτή την υπέροχη μπλενταριστική σκιά, και να το περάσω εδώ από κάτω στο κέντρο, στη μέση του κάτω βλεφάρου. Και επειδή είμαι και τσακπίνα, θα πάρω και αυτή εδώ την υπέροχη
υπέροχη, την πράσινη, την lime, τι είναι αυτό, τυρκουάζ, δεν ξέρω με τα χρώματα. Μην τα λέμε, γι' αυτό σας τα δείχνω κιόλας. Θα πάρω αυτή την υπέροχη σκιά και θα τη βάλω εδώ. Επειδή πηγαίνει και με αυτή την duochrome, είναι σαν να είναι η συνέχεια, και θα τη βάλω έτσι λίγο εδώ, να μου φωτίσει την εσωτερική μου γωνία, ή αλλιώς the inner corner. Δεν σήμερα είχα κέφια. Άνοιξα δουλειές εδώ. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το κάνω κάθε μέρα, γιατί πρώτον βαριέμαι και δεύτερον δεν υπάρχει λόγος. Ποιος θα δει το inner corner, ποιος θα το εκτιμήσει. Και φυσικά για να λήξει πάρα πολύ όμορφα όλο αυτό το γυρούσι, θα βάλω ένα lip liner. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, είναι από MAC, το Spice. Θα βάλω ένα κραγιόν σε πορτοκαλί τόνους, γι' αυτό χρησιμοποιώ αυτό. Και τώρα θα πάρουμε αυτό εδώ το κραγιόν, το καταπληκτικό, την απόχρωση, την καταπληκτική Just Peachy από Wet n Wild. Είναι τα κλασικά, τα Mega Last, τα οποία πλέον έχουν αλλάξει συσκευασία. Εγώ έχω την παλιά σε αυτό. Τρομερά κραγιόν, έτσι. Ζάμφτινα και πάνταλα. Άκου τώρα να δεις συνδυασμός. Και τα ταμπονάρω. Και γίνεται ένας τρομερός peachy nude συνδυασμός με αυτά τα δύο. Τρελαίνω. Πάω και ενισχύω λίγο και το lip liner, αν θέλω εδώ στις άκρες. Καλά, εννοείται ότι αν δεν βγείτε ή αν είστε σε μέρος που δεν θα φορέσετε μάσκα, φοράτε και ένα lip gloss πάνω από αυτό και έρχεται και γίνεται το κάτι άλλο. Να, εγώ έτσι θα πάρω αυτό εδώ το κραγιόν από H&M στην απόχρωση Peach Fuzz. Είναι αυτά εδώ τα οποία δεν είναι matte, είναι νυδατικά, και λίγο και αυτό μια ροδακινή απόχρωση, εννοείται, τελείω, είναι nude, αλλά που τελειώνει peachy. Και το βάλω και αυτό πάνω, να τα ενυδατώσω λίγο παραπάνω, το άνοιξε και λίγο το χρώμα. Και τέλος, πάμε να ψεκαστούμε κιόλας. Θα ψεκαστώ με αυτό εδώ Maybelline Last Fix, το οποίο πραγματικά κάνει δουλειά, γιατί διατηρεί πάρα πολύ καλά το μακιγιάζ όλη μέρα. Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι κυρίως για τη βάση μου, η ρουτίνα που κάνω σχεδόν κάθε μέρα το τελευταίο διάστημα. Τώρα, αυτό με το μάτι ήταν ένα μικρό έτσι τσικ δροσιάς, διότι σας είπα ότι δεν κάνω αυτό συνήθως. Παίζω με eyeliner, χρωματιστά eyeliner. Μπλε, μαύρο, καλά μαύρο πάντα. Μπλε, άσπρο, κόκκινο, μοβ. Ακόμα και αν δεν έχω ένα χρώμα eyeliner, σας έχω πει, με τη βοήθεια του Duraline, ενός υγρού από την Inglot, τα κάνεις ό,τι θες, σταθερά. Και έχουν πολλές εταιρείες τέτοια μίξ προϊόντα, τα οποία κάνεις τις, τα πουδρές σου, τα κάνεις gel, ρε παιδί μου. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσαν οι ιδέες που σας έδειξα. Ελπίζω να είδατε και να καταλάβατε ποια είναι αυτή η ρουτίνα μου. Αυτά ήταν τα προϊόντα που χρησιμοποιώ συνέχεια τελευταία. Συνέχεια. Αυτά. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα σας φιλώ. Ξέρετε, εσείς παντού. Bye bye.